Χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από την Ξάνθη καθώς επιβλήθηκε με 5-1 της τοπικής ομάδας. Το σκορ άνοιξε το 32 με κεφαλιά του Μανατίδη. Ενώ το 2-0 έγινε 3 λεπτά αργότερα μετά από έξοχο συνδυασμό Νινιάδη και Γιαννακόπουλου. Πολύ ωραίο ήταν και το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού που πέτυχε ο Σφακιανάκης το 57. Ο χορός των γκολ για τους Ερυθρολεύκους συνεχίστηκε με τον Σίνι Σαγκόγκη στο 80, αλλά και τον Αλέκο Αλεξανδρή που είχε μπει αλλαγή στο 84. Η Ξάνθη πέτυχε τον γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις με τον Θωμάκη Παρή. Σέντρα τώρα, ο Πούτσεκ βγαίνει και δεν βγαίνει, ο Αμανατίδης κάνει την κεφαλιά και το σκορ ανοίγει στην Ξάνθη, 32ο λεπτό. Για το Σφακιανάκη, Ολυμπιακός με τον Σφακιανάκη, ο Πούτσεκ κάνει αυτή τη φορά την απέκρουση. Αποσοβεί το 0-2, Ολυμπιακός που επιμένει, Αμανατίδης τρώνει για τον Γκόγκιτς, κάνει αυτός τις τρίπλες, ο κίνδυνος για την Ξάνθη δείχνει να πέρασε, ήταν έντονος στην προηγούμενη φάση και νέα παλιά τώρα για τον Γιαννακόπουλο που δεν είναι offside, πλασάρει το Πούτσεκ 0-2. Ολυμπιακός μέσα σε 3 λεπτά χτυπάει 2 φορές, μία στο 32 με τον Αμανατίδη και μία με τον Γιαννακόπουλο στο 35 για την Ξάνθη, πήδηξαν πολύ, δεν έπιασε κανείς την μπάλα, σύγχυση μπροστά τον Ελευθερόπουλο, κάνει το σουτ. Ο Ντιόπι μπάλα από την εξαιρετική απόκριση του Ελευθερόπουλου. Χωρίκου εμπαλιά για τον Γκόγκιτς. Τρέχει να του δώσει στήριγμα ο Νινιάδης. Ο Γκόγκιτς προτιμά τη σέντρα για τον ακάλυπτο Σφαγιανάκη. Και τον γκολ από τον παίχτη του Ολυμπιακού μετά από την πολύ καλή παλιά από τον Γκόγκιτς. Για να έρθει μετά το τρίτο γκολ στο 57 από τον Σφαγιανάκη. Για να δούμε τώρα τον Γκόγκιτς. Πέρασε εκεί από Μπούτσεκ. Είναι το 0-4 με χαρακτηριστική άνεση από το Σίνι Σαγκόγκιτς. Πολύ καλή παλιά του Πασαλή για τον Νινιάδη. Νινιάδη στο τέτα τέτ με τον Μπούτσικ. Πετάει την μπάλα για τον Αλεξανδρή. 0-5. Για τον Κονάτε βγήκε αμέσως η σέντρα. Θα πω πίσω ότι ΟΠ ευκαιρία για τον Κυπαρίσι. Η Ξάνθη στις καθυστερήσεις. Θα πετύχει τον γκολ της τιμής.